Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Στρατηγική 16 εβδομάδων μέχρι τις ευρωεκλογές χαράσει η κυβέρνηση που θέλει πάση θυσία να αποφύγει μια ψηφοδιαμαρτυρία στην κάλπη της 9ης Ιουνίου. Στο γαλάζιο στρατόπεδο αναζητείται τρόπος να αποφευθούν διαρροές προς τα δεξιά. Δεν αποτελεί μυστικό πως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ένα κομμάτι που ανησυχεί για το ενδεχόμενο τα κεντρό ανοίγματα να απομακρύνουν παραδοσιακούς ψηφοφόρους και να ενισχύσουν κόμματα που κινούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η συζήτηση αυτή έχει αναζωπηρωθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς οι δημοσκοπήσεις έδειξαν πως ένα σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν θετικό ως προς τις προωθούμενες ρυθμίσεις για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Η επικρατούσα άποψη στο κυβερνών κόμμα είναι πως παρά τις διαφωνίες που μπορεί να υπήρξαν για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τελικά αυτό δεν θα επηρεάσει την ψήφο στις ευρωεκλογές. Την ίδια ώρα δεν περνάει επίσης απαρατήρητο πως ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να κάνει μια σκληρή ομιλία στη Βουλή, ενώ συνολικά 52 βουλευτές διαφοροποιήθηκαν από την επίσημη γραμμή του κόμματος στο συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, ο πρώην Πρωθυπουργός στην ομιλία του έκανε σαφές πως θέλει να μιλήσει σε ένα δεξιό ακροατήριο και δεν είναι τυχαίο πως όλο το προηγούμενο διάστημα είχε εστιάσει σε θέματα όπως το μεταναστευτικό αλλά και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το επόμενο γαλάζιο ραντεβού που θα έχει ενδιαφέρον θα γίνει τον Απρίλιο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί θεωρείται πιθανό να αναζωπηρωθεί η συζήτηση περί δεξιού κοινού και κεντρώου χώρου, με τον κύριο Μητσοτάκη να έχει πάντως καταστήσει σαφές πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω σε μια μεταρρυθμιστική ατζέντα που κοιτά προς ένα ευρύτερο ακροατήριο. Στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζουν πως από τις ευρωεκλογές θα εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα και στόχος είναι να επιβεβαιωθεί το καθαρό γαλάζιο προβάδισμα. Παράλληλα, βέβαια, ενδιαφέρον θα έχει και η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο κόμμα, αλλά και πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Στην Πειραιώς θέλουν να πιάσουν τουλάχιστον το ποσοστό που είχε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019, δηλαδή το 33,12%. Στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο διάστημα θα τονίζεται όλο και εντονότερα το διακύβευμα της αναμέτρησης και θα επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν περιθώρια για χαλαρή ψήφο στις ευρωεκλογές. Μάλιστα, όσο πιο κοντά θα έρχονται οι κάλπες, τόσο θα αυξάνονται και οι περιοδίες του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια, όπου θα παρουσιάζονται και τα έργα που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε γειτονιές της Αθήνας. Σε αυτή τη συγκυρία, πάντως, στόχος είναι να κλείσουν τα ανοιχτά μέτωπα και στην κυβέρνηση αναμένουν να δουν πώς θα κινηθούν οι αγρότες μετά και από το συλλαλητήριο που προγραμματίζουν για την ερχόμενη Τρίτη στην Αθήνα. Στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας επιδιώκουν στο ευρωψηφοδέλτιο να είναι πρόσωπα που θα απευθύνονται σε ένα κεντρό κοινό, αλλά παράλληλα να ζητούνται και υποψηφιότητες που θα μιλούν στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η προσπάθεια να βρεθεί ένα ηχηρό όνομα που θα ικανοποιεί το δεξιό κοινό συνεχίζεται. Άλλωστε, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως κόμματα που κινούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως η Ελληνική Λύση, καταγράφουν καλές δημοσκοπικές επιδόσεις κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Επομένως, στην Πειραιώς ξέρουν πως είναι κρίσιμο να αποφευθούν διαρροές προς τα δεξιά, σε μια μάλιστα χρονική στιγμή που ανάλογες τάσεις καταγράφονται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ερμητικά κλειστά κράτησε χθες τα χαρτιά της Κουμουνδούρου αναφορικά με τις ενδεχόμενες συνέπειες, με φόντο τις ανταρσίες στην ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια στον απόϊχο των τριών διαφοροποιήσεων που σημειώθηκαν από την κεντρική κομματική γραμμή. Μολονότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης είχε προαναγγείλει κυρώσεις κατά την τελευταία και θυελώδη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, εν τούτης αυτές δεν έχουν λάβει ακόμα σάρκα και οστά, με την αξιωματική αντιπολίτευση να παίρνει το χρόνο της πριν λάβει οριστικές αποφάσεις. Από αμφότερους τους δύο απόντες, ωστόσο, τους βουλευτές Χανίων Παύλο Πολάκη και επικρατείας Όθωνα Ηλιόπουλο δόθηκαν επιμέρους εξηγήσεις αναφορικά με τη στάση τους. Με τον κύριο Ηλιόπουλο να επισημαίνει με τη σειρά του σε δήλωση του χθες πως η απουσία μου από τη χθεσινή ονομαστική ψηφοφορία οφείλεται σε προσωπικό κόλλημα που δυστυχώς ανέκυψε την τελευταία στιγμή. Χαιρετίζω την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων ως βήμα προόδου σε μια ανοιχτή και ισόνομη πολιτεία. Ερωτηματικό πάντως παραμένει αν οι κυρώσεις σε όσους έσπασαν τη γραμμή της κομματικής πειθαρχίας θα αφορούν σε καθαίρεση αποθέσεις ευθύνης όπως άφηναν τις τελευταίες μέρες να εννοηθεί συνεργάτες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ή αν πρόκειται για πιο βαριές ποινές στους τρεις βουλευτές. Την ίδια ώρα δεν είναι λίγα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δυσφορούν με τη στάση του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη καθώς εκτιμούν ότι η αποχή συνέβαλε στο να συμψηφιστούν επικοινωνιακά τα τραύματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ στην ψηφοφορία με αυτά του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε ζήτημα ενότητας για το ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για τους ομόφυλους, εκτίμησε από μέρος του Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι όταν ένας πρόεδρος βάζει τους βουλευτές του να υπερψηφίσουν και καλά κάνει, ουσιαστικά τους βάζει να υποστούν ένα πολιτικό κόστος. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί είναι άδικο να έχουν υποστεί κάποιοι το πολιτικό κόστος. Ερωτηθεί σε κάθε περίπτωση αν υπάρχει θέμα Πολάκη, ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας απάντησε πως αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Είναι θέμα του Προέδρου και της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Αποφεύγοντας να τοποθετηθεί απέναντι σε τυχόν κυρώσεις στα στελέχη του, με ανάρτηση του χθες στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, επιτέθηκε σφόδρος στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής αναφορικά με τη στάση των βουλευτών του στην επίμαχη ψηφοφορία. Για να συμπεράνει από πλευράς του πως το 32% των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας διάλεξε όχι στην ισότητα ή αποχή. Το 34% των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Γινάλ διάλεξε όχι στην ισότητα ή αποχή. Το προοδευτικό ΠΑΣΟΚ ξεπέρασε στη συντήρηση τη Νέα Δημοκρατία στον απόϊχο των χθεσινών δηλώσεων των στελεχών του, ορισμένα εκ των οποίων προέρχονται πολιτικά από τη Χαριλάου Τρικούπη. Υπουργική απόφαση υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Αδώνης Γεωργιάδης στον απόϊχο των σφοδρών αντιδράσεων μετά τις μεγάλες αυξήσεις σε τουλάχιστον 1.700 γενώσιμα φάρμακα. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα απόφαση, η επιπλέον επιβάρυνση στα γενώσιμα φάρμακα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 3 ευρώ. Με επίγοντα τρόπο δημοσιεύθηκε τα ξημερώματα σε ΦΕΚ η νέα υπουργική απόφαση για τα γενώσιμα φάρμακα, η οποία έχει όριο πλαφόντα 3 ευρώ ανασκεύασμα. Τη διαφορά που μπορεί να πληρώνει κάποιος σε σχέση με την παλαιά τιμολόγηση, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στον Sky. Όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας, αυτό αφορά 1.700 φάρμακα. Στα 1.600 φάρμακα η διαφορά είναι της τάξης 0,5 έως 1 ευρώ. Υπάρχουν όμως δύο κατηγορίες, οι στατίνες και τα ψυχιατρικά φάρμακα, στα οποία μπορεί να δει κανείς διαφορά 15 ευρώ. Εκεί μπαίνει πλαφόν 3 ευρώ, ώστε ο καθένας που θα επιλέξει να πάρει το ακριβότερο να μην επιβαρυνθεί υπερβολικά. Παράλληλα, ο κύριος Γεωργιάδης τόνισε ότι είχαν δίκιο οι φαρμακοποιοί που φώναξαν και ευχαρίστησε τους κυρίους Βαλτά και Λουράντο. Η λογική είναι ότι λάθη μπορεί να γίνονται. Το ζήτημα είναι να είσαι γρήγορος να διορθώνεις. Πρόσθεσε και υποστήριξε ότι η τιμή των φαρμάκων μειώθηκε 7%. Επίσης, ο Υπουργός Υγείας σημείωσε ότι η επιθυμία του είναι το εμβόλιο COVID να γίνεται από τα φαρμακεία. Θέλω να συνδέσω τη θητεία μου στο Υπουργείο Υγείας με πολύ στενότερη συνεργασία και ενεργό ρόλο των φαρμακείων στις παροχές δημόσιας υγείας. Θα βάλουμε μετά από συνταγογράφηση το εμβόλιο του COVID στα φαρμακεία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάμε στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Βουλευτής και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέκος Αυλονίτης, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με τα λιτά στον ομό. Με μία ακόμα ερώτηση στη Βουλή, ζητά να πάρθει άμεσα μία απόφαση για τη διατήρηση και ενίσχυση του υποκαταστήματος Ελτά Λευκύμης, που κινδυνεύει να κλείσει. Στην άμεση λήψη απόφασης για τη διατήρηση και ενίσχυση του υποκαταστήματος Ελτά Λευκύμης, την οποία και ζήτησε με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, αναφέρθηκε ο βουλευτής Κέρκυρας και τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξανδρος Αυλονίτης, μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι απόλυτη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να καταργήσει όλα τα γραφεία των ελληνικών ταχυδρομείων στην ελληνική περιφέρεια. Απόλυτη εγκατάλειψη, υποστελέχωση και τώρα το κλείσιμο. Αυτό συμβαίνει και στο ΕΛΤΑ της Λευκύμης. Αυτό συμβαίνει και από τις τράπεζες. Απόλυτη δηλαδή ουσιαστικά αποψήλωση όλων των υπηρεσιών στην ελληνική περιφέρεια. Και δεν είναι μόνο στην ελληνική περιφέρεια, είναι και στις πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Εγώ προσωπικά έχω κάνει άπειρες ερωτήσεις σε σχέση με τα ΕΛΤΑ. Επιστρέφουμε 40 χρόνια πίσω, όταν ήμασταν στα χωριά μας, και τα γράμματα, τους λογαριασμούς και τα λοιπά, τους άφηναν σταχυδρόμος στα καταστήματα, σε κάποιο κατάστημα, και πήγαιναν εκεί ηλικιωμένοι για να πάρουν τη σύνταξή τους ή να πάρουν το γράμμα που περίμεναν από το εξωτερικό του παιδιού τους ή από την Αθήνα. Αυτό θέλουμε. Απόλυτη υποβάθμιση της περιφέρειας, απόλυτη υποτίμηση των ανθρώπων, των πολιτών που ζουν στην ελληνική περιφέρεια. Παράλληλα, ο κύριος Αυλονίτης αναφέρθηκε και στην ανάγκη δημιουργίας πυροσβεστικού σταθμού εντός του λιμένα Κέρκυρας, με αφορμή την πρόσφατη ονοματοδοσία του σύγχρονου πυροσβεστικού σκάφους με την επωνυμία του ηρωικού Κερκυραίου αξιωματικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας Άρη Μουζακίτη, το οποίο όμως θα εδρεύει προσωρινά στον 5ο πυροσβεστικό σταθμό λιμένα Πειραιά έως την έναρξη της λειτουργίας του λιμενικού πυροσβεστικού σταθμού Λαβρίου, όπου θα τοποθετηθεί οριστικά. Απόλυτη είναι η υποχρέωσή μας, ημών των Κερκυραίων, να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να έρθει και να εγκατασταθεί στο λιμάνι μας το ναυαγοσωστικό το οποίο φέρει το όνομα ενός Κερκυραίου πυροσβέστη, του Άρη του Μουζακίτη. Ο Άρης του Μουζακίτης κατάγεται από το χωριό μου και κατά συνέπεια
Έχω και μια συναισθηματική σχέση, αλλά δεν είναι προσωπικό το θέμα. Είναι απολύτως κερκυραϊκό θέμα. Και θα πρέπει πάση θυσία να πιέσουμε έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να είναι εδώ το ναυαγοσωστικό. Η προϋπόθεση και μόνη, όχι οι πολλές προϋποθέσεις, μία και μόνη προϋπόθεση είναι να δημιουργηθεί πυροσβεστικός σταθμός στο λιμάνι μας. Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση ως Κερκυραίοι και καλό και τους άλλους φορείς και τους βουλευτές να συνδράμουν στην προσπάθεια, όχι μόνο επειδή οι συναισθηματικοί λόγοι μας συνδέουν με το ναυαγοσωστικό, αλλά λόγω της απόλυτης αναγκαιότητας να υπάρχει στο λιμάνι μας, σε ένα διεθνές λιμάνι, να υπάρχει αυτό το ναυαγοσωστικό που αν υπήρχε παλιότερα θα είχαμε σώσει και ανθρώπινες ζωές. Ανακοίνωση για διαφαινόμενη οριστική διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος των Ελιτά Λευκύμης, εξεδώσει ο βουλευτής Κέρκυρας του Πασόκ Κοινάλου, κ. Δημήτρης Μπιάνκης, υποστηρίζει ότι το υποκατάστημα κλείνει μετά από σκόπιμη απαξίωση και υποβάθμισή του. Ανακοίνωση για τη διαφαινόμενη οριστική διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος των Ελιτά στη Λευκύμη, εξέδωσε ο βουλευτής Κερκύρας του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Ο Δημήτρης Μπιάνκης υποστηρίζει ότι το υποκατάστημα κλείνει έπειτα από σκόπιμη απαξίωση και υποβάθμισή του. Ειδικότερα αναφέρει: δυστυχώς, η συνειδητή απαξίωση και υποβάθμιση του υποκαταστήματος των Ελτά στη Λευκύμη, όπως όλα δείχνουν, οδηγεί σε οριστικό κλείσιμό του, καθώς οι δύο και μοναδικοί υπάλληλοι που υπήρχαν συμβάσεις αυτό υπέβαλαν την παρέτησή τους. Παρά το ενδιαφέρον και την έμπρακτη ανησυχία μας, παρά τις συνεχείς κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις με ερωτήσεις και αναφορές για τα περιφερειακά υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στους Καρουσάδες και τη Λευκύμη, το νέο σχέδιο διανομής, το οποίο δρομολόγησε και εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην υποβάθμιση των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ και στο μαρασμό της περιφέρειας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προασπίσει τον θεσμό των ελληνικών ταχυδρομείων, θέτησε εφαρμογή το σχεδιασμό της, οδηγώντας τους εργαζομένους σε αυτά στην εξαθλίωση, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των κατοίκων της Κέρκυρας, υποβαθμίζοντας ολόκληρες περιοχές. Στεκόμαστε απέναντι σε κάθε λανθασμένη απόφαση που λαμβάνεται χωρίς διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, δίχως να υπολογίζονται οι ανάγκες των πολιτών και οδηγούν στην απομόνωση της ελληνικής περιφέρειας. Θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο να παλεύουμε και να διεκδικούμε στην κατεύθυνση ενίσχυσης των υποστηρικτικών δομών του κράτους στην περιφέρεια προς όφελος των πολιτών που βιώνουν την απομόνωση και την απαξίωση από την απόμακρη πολιτεία. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε τώρα τη Σύνοδο των Πριτάνων, η οποία συζήτησε για το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έχει εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το πολυνομοσχέδιο θα επιφέρει μια κρίσιμη μεταβολή στον τομέα της ανάπτυξης εκπαίδευσης, η οποία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των δημοσίων πανεπιστημίων. Η Σύνοδος Πριτάνων στη χθεσινή έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίασή της διαπίστωσε ότι με ισχυρή πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, επιφέρει μια κρίσιμη μεταβολή στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των δημοσίων πανεπιστημίων, ιδίως των περιφερειακών, τα οποία κρίνεται ότι πρέπει κατά προτεραιότητα να ενισχυθούν. Μια τόσο σοβαρή αλλαγή απαιτεί διαβούλευση με άνεση χρόνου, υποστηρίζει. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, σχολιάζοντας παράλληλα το ψήφισμα που εκδόθηκε και από τον Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού του Ιωνίου Πανεπιστημίου για τη δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, όπως ενημέρωσε ο κύριος Φλώρος, το Ιωνίο Πανεπιστήμιο θα τοποθετηθεί και επίσημα πλέον την προσεχή Τρίτη στην επικείμενη Σύνοδο των Πριτάνεων, προκειμένου να υπογραμμίσει ότι το νέο νομοσχέδιο χρειάζεται έρευνα εις βάθος, καθώς αναμένεται να προκαλέσει επιπτώσεις κυρίως στα περιφερειακά ιδρύματα. Αυτό που μπορεί κανείς να πει είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια κλιμάκωση αντιδράσεων από όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια ή από την ακαδημαϊκή κοινότητα των πανεπιστημίων, η οποία είναι κλιμακούμενη. Φαίνεται ότι διαρκώς και είναι περισσότερο εκκλινόμενη όσο περνούν οι μέρες. Και όπως αποτυπώνεται και στην απόφαση της έκτακτης συνόδου, αναγνωρίζεται ότι σαφώς το νομοσχέδιο επιχειρεί μια κρίσιμη μεταβολή στο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των δημοσίων πανεπιστημίων και ειδικά των περιφερειακών. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε τονίσει και εμείς στο παρελθόν.
Και το τόνισε και η σύγκλητος η δική μας στην τελευταία συνεδρίαση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Να πω επίσης ότι μέσα στην ανακοίνωση της Συνόδου αναγνωρίζεται ότι κάποιες από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί αξιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Χρειάζονται όμως να γίνουν πολύ περισσότερα βήματα για την ουσιαστική ενδυνάμωση και την ενίσχυση της διοικητικής αυτοτέλειας των πανεπιστημίων. Ειδικά τονίστηκε σε όλη την κουβέντα που έγινε είναι ότι πρέπει να υπάρξει ως απαραίτητη προϋπόθεση για να αλλάξει ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης προς το καλύτερο, να υπάρξει μια σύγκληση των μεγεθών του Δημοσίου Πανεπιστημίου στον ευρωπαϊκό μεσόωρο, από τον οποίο η χώρα μας δυστυχώς υπολείπεται πάρα πολύ, κάτι που έχει προκύψει και από την πρόσφατη έκθεση που έβγαλε στη δημοσιότητα η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Όσον αφορά στο δικό μας πανεπιστήμιο, η σύγκλητος, όπως είπα, συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκεράσουμε τις απόψεις της ακαδημαϊκής κοινότητας για να τοποθετηθούμε στην σύνοδο που έγινε χθες, και η σύγκλητος θα συνεδριάσει εκ νέου και την Τρίτη για να βγάλει την δική της σχετική απόφαση. Αυτό που μπορώ να πω σε επίπεδο συγκλήτου, κάτι το οποίο προκύπτει και από τις αποφάσεις άλλων συλλογικών οργάνων, όπως του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων, της Ένωσης Διδασκόντων του Ιωνίου Πανεπιστημίου, είναι ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί με τα δημόσια ιδρύματα της περιφέρειας, ειδικά της περιφέρειας, όπως είναι το Ιωνίου Πανεπιστήμιο. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Η σύγκλητος του Ιωνίου Πανεπιστημίου τοποθετήθηκε αρνητικά απέναντι στο νομοσχέδιο. Υπήρξαν φωνές εντός του συγκλήτου οι οποίες ζήτησαν και την απόσυρσή του. Συζητήθηκαν και θέματα συνταγματικότητας από κάποιους συναδέλφους και παράκαμψης του άρθρου 16 του Συντάγματος. Τώρα, κυρίες και κύριοι, τα απορρίμματα και το ζήτημα της διαχείρισής τους έρχονται πρώτα στη λίστα των προβλημάτων που οι πολίτες επιθυμούν να επιλύσουν οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές του τόπου. Πάμε να δούμε τι απάντησε. Στο νούμερο ένα των κορυφαίων προβλημάτων που ταλανίζουν επί χρόνια το νησί και ζητούν την επίλυσή του από τη νέα περιφερειακή και δημοτική αρχή, οι πολίτες της Κέρκυρας, έχει ανέλθει το ζήτημα των απορριμμάτων και της διαχείρισής τους, όπως προέκυψε από την έρευνα του ΣΤΑΡΤ το πρωί του Σαββάτου. Ακολουθεί το οδικό ζήτημα, όπως υποστηρίζουν οι πολίτες, και κυρίως η κατάσταση του οδοστρώματος σε διάφορα μέρη του νησιού. Στην τρίτη θέση βρίσκονται τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το δίκτυο υδροδότησης της Κέρκυρας. Το θέμα των σκουπιδιών είναι το πιο σημαντικό. Άκουσα ότι δεν είναι το εργοστάσιο, δεν πρόκειται να γίνει για κάποιους λόγους, δεν γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι είναι προτεραιότητα. Το πάρκινγκ, που είναι σοβαρό πρόβλημα, πρέπει και αυτό να το κοιτάξουν. Και ειδικά σε μέρη που μένουν μόνοι κάτοικοι και δεν μπορούν να παρκάρουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από άλλα μέρη να τα αφήνουν εκεί, δημιουργείται μεγάλο κομφούζιο. Είναι δύο σημαντικά προβλήματα, νομίζω. Το υδροδοτικό. Αυτό κι αν είναι. Το θέμα των σκουπιδιών, πιστεύω. Αυτό. Τίποτα άλλο. Με το εργοστάσιο. Με ποιο? Με το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων. Με το εργοστάσιο δεν γνωρίζω πολλά πράγματα. Το εργοστάσιο γνωρίζω όμως άλλα πράγματα, αυτά τα που γνωρίζει ο καθένας στην καθημερινή ζωή εδώ πέρα, με την αποκομιδή του σκοπινά. Αυτή τη στιγμή έχω μια σακούλα και περπατάω κάθε μέρα 500 μέτρα για να πάω να τα ρίξω σε κάποιο κάδο. Οι κάδοι έχουν εξαφανιστεί. Στο Καμπιέλο, παραδείγματι, υπήρχε κάδο στον Ταξιάρχη, θα ξέρετε, στη δίπλα, τη μικρή πλατείτσα που λέγεται του Νάσου του Τσίτσα, εσείς δεν τον έχετε γνωρίσει, είστε μικροί για να τον έχετε γνωρίσει, πήγε στη Λεμονιά. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Ο πλησιέστος που μπορεί να πάει κάποιος που μέσα στο Καμπιέλο είναι, πρέπει να έρθει ή στην Κοφινέτα ή να πάει κάτω στη Σπηλιά. Το πρόβλημα με τα σκουπίδια. Ναι, πολλά σκουπίδια. Υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια παντού. Και αργή αποκομιδή, πού ακριβώς είναι το πρόβλημα? Στη γειτονιά μου, στο χωριό, δεν περνάει πολύ συχνά σκουπιδιάρικο και γεμίζουμε πάρα πολύ σκουπίδια. Στα χωριά γενικότερα. Ναι. Σε ποιο χωριό? Εγώ μένω στο Κοκκίνι. Στη Λευκύμη συνήθως δεν έχουμε καθόλου νερό, οπότε χρειάζεται. Σκουπίδια και νερό, λοιπόν. Ναι. Το κυκλοφοριακό, εντάξει, κάπως λίγο το έχουν ρυθμίσει. Τι άλλο να σας πω, βλέπω πολλά μαγαζιά κλειστά τώρα. Αυτό όπως μπορεί να λυθεί, πρέπει να λυθεί γενικά από την πολιτεία. Απορρίμματα. Κάτι κάνουμε.
και για τα απορρίμματα. Τι άλλο να κάνουμε. Φεύγουν προς τα έξω. Το οδικό δίκτυο. Είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι απερχιωμένο, γεμάτο λακκούβες. Δεν υπάρχει κεντρικός δρόμος που να κινήσει με ασφάλεια. Δρόμος με διαχωριστικό στη μέση, όπως είναι από Κοντόκαλη μέχρι Τζάβρου, είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Όλα τα άλλα είναι καρμανιόλες. Ο κάθε κερκυραίος, κάθε επισκέπτης και τουρίστας, άνετα μπορεί να έχει ένα τροχαίο ατύχημα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη ροή των γεγονότων. Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης διαπίστωσε ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, ο κ. Πολυμένος, κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις του υπογείου του Δημοτικού Θεάτρου. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα που πρόκειται να κάνει η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να μην χαθεί η χρηματοδότηση της μελέτης, αφού το Μάιο εκπνέει η προθεσμία αξιοποίησης της. Σε μια νέα συνολική επισκόπηση του κτηριακού συγκροτήματος του Δημοτικού Θεάτρου από μια μεγάλη μελετητική και κατασκευαστική εταιρεία που θα έρθει τεχνικώς από Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Τρίτη και μαζί με το συνεργείο του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων κ. Στέφανου Πουλημένου, πρόκειται να προβεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και να καταρτιστούν τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης του κτηρίου, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες της προκήρυξης, η οποία θα αναδείξει τον ανάδοχο της μελέτης, καθώς η προθεσμία αξιοποίησης της χρηματοδότησης της μελέτης πρόκειται το Μάιο να λήξει. Αυτά δήλωσε ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, κ. Στέφανος Πουλημένος, στο ΣΤΑΡΤ, με το πέρας της αυτοψίας που πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου στις εγκαταστάσεις του μηχανοστασίου του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα με την παρουσία ενός συντοπίτη μας μηχανολόγου μηχανικού του κυρίου Δαμιανού Γουδέλη και συνεργατών μου στο Δήμο του Αντιδημάρχου του κυρίου Κώστα Βουσολίνου και του Δημοτικού Συμβούλου και Θερμοϊδραυλικού Ευθύμιου Πουλημένου, παρουσία και του υπεύθυνου του Δημοτικού Θεάτρου του Φώτη Σκούρτη, να περιηγηθούμε τους χώρους του υπογείου όπου βρίσκεται το μηχανοστάσιο του Δημοτικού Θεάτρου. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τις εγκαταστάσεις στο σύνολό τους και ειδικότερα τα επιμέρους τμήματα αυτών των εγκαταστάσεων, από τα οποία προκύπτει ότι είναι πεπαλαιωμένες, σε σημαντικό βαθμό εγκατηλειμμένες εδώ και πολλά χρόνια οι εγκαταστάσεις αυτές, οι οποίες χρειάζονται διαρκή φροντίδα με την παρουσία ειδικού τεχνικού που θα επιμελείται τη συντήρησή τους και τη λειτουργία τους. Κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Εντυπωσιαστήκαμε από την οργάνωση του χώρου από την περίοδο της κατασκευής του Δημοτικού Θεάτρου, αλλά ταυτόχρονα και από την πολυετή εγκατάλειψη του χώρου που καταλήγει στα προβλήματα τα οποία ζούμε σήμερα όσοι χρησιμοποιούν το Δημοτικό Θέατρο. Η επίσκεψη αυτή οδήγησε και σε ένα άλλο συμπέρασμα, το οποίο θα μου επιτρέψετε να καταθέσω και για εσάς και τους τηλεθεατές σας, ότι το Δημοτικό Θέατρο απαιτεί ουσιαστικά, χρειάζεται να έχει έναν οργανισμό που θα φροντίζει τα της λειτουργίας του. Έναν μηχανισμό ο οποίος θα έχει ίδια έσοδα, πόρους από τη χρήση του Δημοτικού Θεάτρου και θα διαθέτει τα χρήματα τα οποία θα εισπράττει για τη συντήρησή του. Είναι αδιανόητο να μην έχει το δικό του μηχανισμό που θα το κρατήσει σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο λειτουργίας. Και η έλλειψη, η απουσία αυτού του μηχανισμού εξηγεί και την πλήρη εγκατάλειψή του σε όλα τα επίπεδα που βιώνουμε για πάρα πολλά χρόνια. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία να ξαναδούμε όλοι όσοι ασχολούμαστε και αγαπάμε το Δημοτικό Θέατρο, που είναι το επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής του τόπου, να το δούμε όπως του αρμόζει. Πέρα από τις προσπάθειες που κάνουμε εμείς τώρα για να υπάρξει, για να αξιοποιηθεί η χρηματοδότηση των 600.000 ευρώ του 2020, που παραμένουν αξιοποίητα τα χρήματα αυτά μέχρι σήμερα και κάνουμε την ίστατη προσπάθεια να τα διασφαλίσουμε και να τα διαθέσουμε προς το σκοπό για τον οποίο διετέθησαν, δηλαδή για την κατάρτιση της μελέτης αποκατάστασης του Δημοτικού Θεάτρου, που έχει χρονικό όριο η αξιοποίηση των πόρων αυτών μέχρι τον ερχόμενο Μάιο, και κάνουμε αγώνα δρόμου να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος 3,5 ολόκληρων χρόνων. Τώρα λοιπόν, εν ώψη αυτής της προσπάθειας, είναι καλό να ξαναδούμε
το πώς πρέπει να λειτουργεί το Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας για να εξασφαλίσει στους χρήστες, που είναι όλα τα πολιτιστικά ιδρύματα του τόπου, ξεκινώντας από τις φιλαρμονικές της πόλης και της Υπαίδρου και καταλήγοντας τα χορευτικά συγκροτήματα, τα θεατρικά σχήματα, τους πολιτικούς που χρησιμοποιούν κατά καιρούς τις αίθουσες, έτσι ώστε με ένα αυτούς που κάνουν και εκμετάλλευση του χώρου με εισιτήριο, κάνουν εκμετάλλευση του Δημοτικού Θεάτρου με εισιτήριο και δεν καταθέτουν υπέρ του Δημοτικού Θεάτρου ούτε ένα ευρώ. Αυτά όλα πρέπει να εξορθολογιστούν, να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό που θα εισπράττει λίγα από πολλούς για να τα διαθέτει υπέρ της συντήρησης του Δημοτικού Θεάτρου. Χωρίς χρήματα δεν μπορούν να γίνουν θαύματα, δεν μπορεί να συντηρηθεί αυτή η μεγάλη υψηλών απαιτήσεων εγκατάσταση που καλύπτει το σύνολο των αναγκών των πολιτιστικών ιδρυμάτων του τόπου και της πολιτιστικής ζωής συνολικά του τόπου μας. Ισοτιμία για όλους ζητά κυρίες και κύριοι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων, ο κ. Περικλής Κατσαρός, μετά την απόρριψη του αιτήματός του για οικονομική ενίσχυση από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου της Κέρκυρας. Μάλιστα, ο κ. Κατσαρός κάνει λόγο για σκοπιμότητα. Μετά και την απόρριψη του αιτήματος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων για οικονομική ενίσχυση από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Περικλής Κατσαρός, μιλώντας στο Start, υποστήριξε ότι το Επιμελητήριο Κέρκυρας οφείλει να μην κάνει διαχωρισμούς και τόνισε ότι θα πρέπει να είναι ισότιμο προς όλους. Όλοι οι φορείς οι οποίοι είναι και μέλη έτσι, του Επιμελητηρίου, συνήθως ήθιστε και όταν χρειαστεί βέβαια, όχι συνέχεια, όταν χρειαστεί, ετούμεθα για κάποια χρήματα σαν οικονομική βοήθεια προς αυτή την κατένθεση όπου λειτουργούν οι συνδικαλιστικοί φορείς και βέβαια μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί μετά την COVID εποχή. Δυστυχώς είχα κάνει μια αίτηση για θέματα τα οποία απασχολούν και για χρηματική βοήθεια την Ομοσπονδία, η οποία απορρίφθηκε. Ο λόγος για τον οποίο απορρίφθηκε ήταν αμήτι άλλο γελίος. Λέει ότι δίνουν χρηματοδοτήσεις για μόνον εκδηλώσεις. Εγώ δεν θα πω και δεν ενίσταμαι γιατί σε κάποιους δίνουν και σε κάποιους δεν δίνουν, διότι εμέναν τουλάχιστον η δική μου παρουσία στα κοινά τόσα χρόνια θέλω όλοι μαζί μέσα από αυτόν τον χώρο που λέγεται επιμελητήριο και καλύπτει όλους τους μικρομεσαίους επαγγελματίες να παίρνουν χρήματα σαν βοήθεια προς αυτά που κάνουν. Και για αυτούς που μας ακούνε σήμερα, όσοι δεν έχουν κάνει και εκπροσωπούν φορείς, να αιτηθούν και να πάρουν. Διότι θα πρέπει να ξέρετε και να ξέρουν ότι αρκετά έχουμε σιωπήσει για την υπόθεση του επιμελητηρίου και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει το καταδοκούν και κατά τη δική του σκέψη και ποιος μπορούμε να στηρίξουμε και ποιος δεν μπορούμε να μην στηρίξουμε. Είναι χρήματα που ανήκουν στους επαγγελματίες της Κέρκυρας και εκεί πρέπει να αποδοθούν. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, όπως και όλα τα επιμελητήρια, αλλά ιδιαίτερα το Επιμελητήριο Κέρκυρας, δεν είναι ένας φορέας που θα παρκάρει χρήματα. Είναι ένας φορέας ο οποίος θα εισπράττει βέβαια από αυτά τα οποία νομίμως εισπράττει από τα μέλη του και θα τα αποδίδει στα μέλη του. Είναι πρόσφατο δε το γεγονός όταν ήταν οι περιβόητες τα μνημόνια, τα οποία τα επιμελητήριο και τα επιμελητήρια είχαν χάσει πολλά χρήματα. Διότι όπως ξέρετε τα είχαν τραβήξει το Υπουργείο Οικονομικών για να μπορούν να βοηθηθεί η ελληνική οικονομία. Λοιπόν, θα πρέπει να γνωρίζουν, και το λέω αυτό και το επαναλαμβάνω και θα συνεχίσω να το επαναλαμβάνω, ότι όλοι όσοι ασχολούνται με το επιμελητήριο, διοικητική επιτροπή, έτσι, δεν είναι σωστό να ρίχνουν τις ευθύνες στους εργαζόμενους του επιμελητηρίου, διότι τις αποφάσεις τις παίρνει η Διοικητική Επιτροπή. Για το λόγο αυτό έχουν εκλεγεί στη Διοικητική Επιτροπή και πάνω απ' όλα για να κάνουν και να μοιράζουν την πίτα ίσα προς όλους. Το επιμελητήριο δυστυχώς ακόμα καρκινοβατεί. Μάλιστα. Θεωρείτε δηλαδή ότι στην απόρριψη του αιτήματός σας υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Κοιτάξτε, σκοπιμότητα δεν μπορώ με τον τρόπο τον οποίο όμως μου δικαιολογήσανε και τηλεφωνικά κάποια από τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, ναι το λέω. Και θα πρέπει να μου πούν γιατί. Έχουμε πάρει βέβαια και θα πρέπει να είμαι ειλικρινής, όπως αυτό το κάνω συνήθως, συνέχεια στην πορεία μου πάνω στο συνδικαλισμό. Ναι, βεβαίως, είχαμε βοηθηθεί. Είχαμε ξανά ζητήσει 1500, μας δώσαν 800. Είχαμε ζητήσει 1500, μας δώσανε 500. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί γίνεται αυτό. Ομαλοποιείται, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα των σχολικών μεταφορών, όμως ακόμα είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν, όπως ενημέρωσε μιλώντας στο Start
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ενταλμένος για θέματα υγείας και παιδείας, ο κ. Γιάννης Ζήκος. Μετά από πολλές περιπέτειες, αρκετά διέξοδα και έντονες διαμαρτυρίες της Ένωσης Γονέων, βρέθηκε λύση στο πρόβλημα των μαθητικών μεταφορών, ύστερα από ενέργειες του Περιφερειακού Συμβούλου για θέματα υγείας και παιδείας κ. Ιωάννη Ζήκου, ο οποίος μίλησε στο ΣΤΑΡΤ σχετικά. Είναι 10 ο αριθμός, είναι σε 8 σχολικά κέντρα, γιατί και στα ΜΜΕ γράφτηκε λάθος, γράφτηκαν 8, είναι 8 σχολικά κέντρα, 10 τα δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει όλες οι ενέργειες για την τέταρτη διαγωνιστική διαδικασία, όπως και επίσης έχει ξεκινήσει από τις 5 Δευτέρου, έχουν δεχτεί προσκλήσεις σε όλες οι διευθύνσεις και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια και όλοι οι διευθυντές, για να ξεκινήσει ο τριετή διαγωνισμός. Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα με την τέταρτη πρόσκληση που θα δημιουργηθεί, που θα είναι στον αέρα, θα μπει στο διάβγεια, να καλύψουμε και άλλα 10 δρομολόγια τα οποία είναι άγωνα. Πώς καταφέρατε να βρείτε λύση όταν η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή αντιμετώπιζε κάθε φορά με την έναρξη της σχολικής περίοδου αρκετά σοβαρά προβλήματα? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν θέλω για την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή άφησε τα πράγματα όπως τα άφησε. Εμείς θα συνεχίζουμε. Δεν χρειάζεται τώρα να κατηγορήσουμε κανέναν. Εντάξει, ήταν, υπήρχαν κάποια λάθη εκεί. Δεν είναι τώρα της ώρας. Της ώρας είναι να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Γιατί κατά τα ψέματα ταλαιπωρούνται παιδιά, ταλαιπωρούνται οικογένειες και καταλαβαίνετε πλησιάζει και η τουριστική σεζόν τώρα και φανταστείτε τώρα τις οικογένειες να αρχίζουν να τρέχουν για δουλειά, τα παιδιά να μένουν σπίτι, να πηγαίνουν σχολείο. Πάντως κάθε φορά ελοχεύει ο κίνδυνος ο διαγωνισμός να βγει άγωνος στο τέλος. Έχετε προβλέψει γι' αυτό? Κοιτάξτε, για τον τριετή διαγωνισμό έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες, όπως και για την τέταρτη πρόσκληση για τα άγωνα, τα 10 άγωνα που υπάρχουν, έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες με τους μεταφορείς. Αυτό που θέλω να επισημάνω στον μεταφορείο και να τους παρακαλέσω είναι να μπουν στο δυναμικό σύστημα αγορών και να γραφτούν για τον τριετή διαγωνισμό και επίσης για την πρόσκληση, αυτή την τέταρτη πρόσκληση που θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα, να έχουν σωστά τα στοιχεία της στο φάκελο που θα παραδώσουν και να μην είναι λυπής ο φάκελος. Την προηγούμενη φορά λοιπόν δημιουργήθηκε και το πρόβλημα της καθυστέρησης καταβολής των χρημάτων των μεταφορέων με αποτέλεσμα την έντονη διαμαρτυρία τους στην Περιφερειακή Αρχή. Ναι, όντως υπάρχει μια καθυστέρηση στις προηγούμενες μεταφορές, το είχαν αντιμετωπίσει και καθημερινά μιλάω μαζί τους. Κοιτάξτε να σας πω, βάσει του νόμου έπρεπε να έχει δημιουργηθεί από πέρσι τον Ιούνιο μια επιτροπή παράδοσης παραλαβής, η οποία δεν είχε γίνει και την οποία τη δημιουργήσαμε εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, έχω μιλήσει με όλους τους μεταφορείς, τους ζήτησα την επιοικία τους, όπου θα υπάρχει μια καθυστέρηση ακόμα, μέχρι να συνεδριάσει αυτή η επιτροπή. Πιστεύω ότι σύντομα θα συνεδριάσει. Τα εντάλματα τους είναι σχεδόν έτοιμα. Απλώς θα συνδυάσει η επιτροπή, θα πάει κάτω στο οικονομικό και πιστεύω ότι σε 20 με 30 μέρες θα ξεκινήσει η πληρωμή τους. Όντως έχουν καθυστερήσει άνθρωποι να πληρωθούν και καταλαβαίνω γιατί είναι από τον Σεπτέμβριο να πληρωθούν. Κάλεσμα μαζική συμμετοχή στους πολίτες εναντίον στη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Λευκύμης απευθύνει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Κέρκυρας, ο κ. Σταμάτης Πελάης. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στις 11 στο λιμάνι της Λευκύμης. Εργατικό κέντρο, Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Κέρκυρας, Κόρισος Αθλητικός, Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια στη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Λευκύμης, διοργανώνοντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί της προσεχούς Κυριακής στο λιμάνι της Λευκύμης. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Σταμάτης Πελάης, κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στους πολίτες. Μπροστά στην επαπειλούμενη ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Λευκύμης, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία και σε συνέχεια προηγούμενων κινητοποιήσεων, αλλά και της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Νότιας Κέρκυρας με την προηγούμενη του σύνθεση, η οποία είναι βεβαίως σε ισχύ, να καλέσουμε τον κόσμο της Νότιας Κέρκυρας και όχι μόνο να κινητοποιηθεί, να συμμετέσχει μαζικά σε συλλαλητήριο διαμαρτυρία την Κυριακή στις 11 το πρωί
στο χώρο του λιμανιού της Λευκύμης. Θεωρούμε ότι η ιδιωτικοποίηση η οποία προχωράει ουσιαστικά θα δώσει μία υποδομή σε έναν ιδιώτη που την έχει χιλιοπληρώσει ο ελληνικός λαός και την έχει κατασκευάσει για τις ανάγκες του, προφανώς εναντί πινακίου φακής, αφού αυτό συνηθίζεται στην περίπτωση των αποκρατικοποιήσεων, θα δοθεί δυνατότητα σε έναν λιμενάρχη ουσιαστικά εκεί να κουμαντάρει την τοπική οικονομία, την κίνηση, το εμπόριο, τον τουρισμό, τα πάντα, και να έχει τον πρώτο λόγο στη διαχείρισή τους και στη διακίνησή τους, με σοβαρότατες συνέπειες για όλη την οικονομική και εμπορική δραστηριότητα της περιοχής και όχι μόνο. Προφανώς οι εργασιακές σχέσεις θα πάρουν το δρόμο που έχει πάρει στο λιμάνι του Πειραιά με την Κόσκο και όπου ιδιωτικοποιούνται οι εταιρείες, οι υποδομές, όπου διαλύονται εργασιακές σχέσεις και εμφανίζονται εργασιακές συνθήκες γυαλέρας, και επιπλέον ένα λιμάνι το οποίο, αν κάποια στιγμή μια άλλη κατάσταση που θα έπαιρνε ο λαός την υπόθεση στα χέρια του θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για μια άλλη πολιτική, αυτή η υποδομή δεν θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα δεν θα υπάρχει. Χάνεται από τα χέρια του λαού. Επομένως πρέπει να δοθεί μάχη για να σταματήσουν τα σχέδια ξεπουλήματος του λιμανιού. Οι προηγούμενες κινητοποιήσεις το 2022 κατάφεραν τουλάχιστον να καθυστερήσουν 2 χρόνια το ΤΑΙΠΕΔ και την κυβέρνηση. Θεωρούμε ότι με νέες κινητοποιήσεις μπορούμε να τους καθυστερήσουμε, μπορούμε να τους παρεμποδίσουμε, μπορούμε να ακυρώσουμε τα σχέδιά τους. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου, κυρίες και κύριοι, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία αφιερώνει όλο το Φεβρουάριο σε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης του κόσμου, με το μήνυμα να κλείσει το χάσμα, στην φροντίδα του καρκίνου. Έτσι λοιπόν, σήμερα η Αντικαρκινική Εταιρεία, το παράρτημα της Κέρκυρας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Συμπλέου, πραγματοποίησαν το μεσημέρι του Σαββάτου συνάντηση στην πόλη της Κέρκυρας. Με το μήνυμα να κλείσει το χάσμα στη φροντίδα του καρκίνου, η Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Κέρκυρας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Συμπλέο, πραγματοποίησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο Πεντοφάναρο ξενάγηση στην πόλη μας, με τη βοήθεια της αρχαιολόγου διπλωματούχου ξεναγού Ροζαλίας Αδαμοπούλου. Στο Start μίλησε η Μαρία Γονίδη, πρόεδρος του Παραρτήματος Κέρκυρας. Η σημερινή δράση νομίζω ότι είναι μια πρωτότυπη δράση, γιατί αποφασίσαμε να περπατήσουμε μέσα στην πόλη μας, να τη μάθουμε, να μάθουμε λεπτομέρειες που δεν τις ξέρουμε, και ιστορικές αλλά και κοινωνικές, ξέρετε, που είναι λίγο πιο ιδιαίτερες και δεν περνάνε στα βιβλία. Αλλά κυρίως μέσα από αυτή τη δράση περπατάμε, μιλάμε, γελάμε, γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μέσα από αυτή τη δράση περνάμε και το κύριο μήνυμα της Αντικαρκινικής Εταιρείας, που το μήνυμα φέτος είναι ότι πρέπει να μειωθεί το χάσμα που υπάρχει, το τεράστιο χάσμα που υπάρχει στην παροχή φροντίδας για τους καρκινοπαθείς. Και εγώ θα το επεκτείνω και θα πω για όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη νοσηλείας. Και αυτό το χάσμα δεν αφορά μόνο τη θεραπεία, ξέρετε, αφορά την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη θεραπεία, την ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς και της οικογένειάς του. Κάτι το οποίο σιγά σιγά χάνεται από τις δημόσιες δομές, με τον τρόπο που σταθερά αποδυναμώνονται τα συστήματα υγείας. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε. Την άλλη εβδομάδα, πρέπει να σας πω, την άλλη Κυριακή, έχουμε στους Αυλιώτες κάτι παρόμοιο. Εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος, σε συνεργασία με άλλους τοπικούς συλλόγους του Βορρά, οργανώνουν ένα περίπατο που επίσης θα πάμε σαν αντικαρκινική. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι η Αντικαρκινική πάντα συνεργάζεται με το Συμπλέο. Το Συμπλέο είναι ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου. Στην ουσία είμαστε σχεδόν οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουμε αυτές τις δράσεις. Και εννοείται ότι δεν είναι μόνο ο Φεβρουάριος που είναι αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου. Σκοπεύουμε όλο το χρόνο, γιατί έτσι αυτό έχει σημασία, όχι να υποκαταστήσουμε αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτεία, απλώς να ευαισθητοποιήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο τον κόσμο και να κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους ότι πρέπει να πετύσουν αυτά που τους αξίζουν. Αθλητική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, μαζί μας τηλεφωνικά η Ματούλα Ανδριώτη. Ματούλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ηρώ. Μια πολύ σημαντική διάκριση είχαμε για την κολύμβηση και για την αθλήτρια της ομάδας του Ουνειρέα, την Τερέζα Κουρτέση, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ακειμερινό πρωτάθλημα κολύμβησης Βορείου Ελλάδος, το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη. Τα πήγε εξαιρετικά και ίσως είναι από τα λίγα μετάλλια που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτές τις ηλικίες, και αξίζουν βεβαίως συγχαρητήρια στο κορίτσι για τη διάκριση αυτή. Μείνουμε στο υγρό στοιχείο και θα πάμε στον ΝΑΟΚ, ο οποίος αντιμετώπισε τον Ηρέα Χαλανδρίου, τον ουραγό βέβαια της βαθμολογίας της Α2 Πολυανδρών, τον οποίο και νίκησε 7-13. Συνεχίζει μια πολύ μεγάλη ενωτική πορεία ο ΝΑΟΚ, ο οποίος είναι στις τρεις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, που σημαίνει ότι μπορεί να διεκδικήσει εννοείται κάτι παραπάνω από την παραμονή του στην κατηγορία, στόχος που είχε μπει από την αρχή του πρωταθλήματος όσον αφορά την ομάδα του Σπύρου Καρδόνα. Τώρα, σήμερα είχαμε χάτμπολ, είχαμε τον Θέακα, ο οποίος υποδέχτηκε και τον Φέρονα στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Υπήθηκε η κερκυριακή ομάδα, ενώ το παιχνίδι που ήταν να γίνει αύριο μεταξύ του Θέακα και του Κερκυριακού για την Α2 γυναικών έχει πάρει αναβολή. Αύριο έχουμε το παιχνίδι για τη γάμα εθνική κατηγορία με τον Αστέρα Πετρητή να παίζει εδώ στο γήπεδο στο Κανόνισι, ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 3. Έχουμε βεβαίως πολλούς αγώνες όσον αφορά το τοπικό πρωτάθλημα για το μπάσκετ. Αναβλήθηκαν κάποια παιχνίδια που ήταν να γίνουν σήμερα, καθώς υπάρχει πρωτάθλημα ηλικιακό όσον αφορά τις μικρές ηλικίες, και έτσι τα παιδιά αυτά δεν θα μπορούσαν να στελεχώσουν τις αντρικές ομάδες. Οι αγώνες λοιπόν πήραν αναβολή. Περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει η διεξαγωγή τους. Έχουμε πλούσιο πρόγραμμα όσον αφορά την αυριανή μέρα. Αύριο το πρωί το πανελλήνιο πρωτάθλημα Πετάνγκ, το οποίο θα γίνει στην Γαρίτσα. Η κερκυριακή ομάδα θα αντιμετωπίσει την ομάδα των Ιωαννίνων. Υπάρχουν ομάδες περιφερειακά στον όμιλο που ανήκει τουλάχιστον η κερκυριακή ομάδα. Αύριο λοιπόν υποδέχεται τα Γιάννενα εδώ, στους αγώνες που θα γίνουν στη Γαρίτσα. Πανελλήνιο πρωτάθλημα, είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά όσον αφορά το Πετάνγκ, με τη συμμετοχή κερκυριακής ομάδας. Ενώ αύριο θα έχουμε και την τελετή, την εκδήλωση μάλλον με βραβεύσεις του ΟΑΟ Κέρκυρα όσον αφορά τον Στίβο και την κοπή πίθας του Συλλόγου, που θα γίνει το απόγευμα. Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αναλυτικά στις αθλολογίες τη Δευτέρα και βέβαια θα μας δώσει και το στίγμα τη Δευτέρα το μεσημέρι. Ματούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Σας δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Εμείς σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί. Στην εκπομπή υπάρχει θέμα. Προς το παρόν, γεια σας. Έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Κατά διαστήματα θα υπάρξουν αραιές νεφώσεις που όμως γρήγορα θα διαλυθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, όπου νωρίς το βράδυ πρόκειται να στραφούν σε νοτιοανατολικές. Η ένταση των ανέμων δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 3 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα κυμανθεί έως 6 μποφόρ.